Γεια σας, καλώς ήρθατε και πάλι πίσω στο κανάλι μου. Λοιπόν, είπα αυτή τη βδομάδα του Αυγούστου, μια και θα είμαι πιο χαλαρά, σχετικό ήρωτα πιο χαλαρά, γιατί τώρα θα φύγω για να πάω στη δουλειά μου και δεν ξέρω τι θα συναντήσω, αλλά λέω ότι αυτή τη βδομάδα που δεν θα είναι τόσο πιεστική και θα είμαστε πιο χαλαρά, να σας γυρνάω ένα βίντεο. Τη βδομάδα θα το πούμε Vlog Week. Αυτό, οπότε ξεκινάμε την πρώτη μέρα σήμερα, είναι Δευτέρα, η ώρα είναι 9 και 10, έχω αργήσει. Τέλος πάντων και θα κατέβουμε προς το γραφείο με τα μάξι, γιατί έχει ζέστη, αλλά θέλω να κάνω και άλλες δουλειές. Θα φορέσω αυτά, νομίζω φοράω τα ίδια και τα ίδια, αλλά επειδή είχα πάει ταξίδι στην Κόρινθο, τα ρούχα μου είναι απλήτα. Θέλω να σας πω τώρα από την αρχή να κάνετε like σε αυτό το βίντεο πριν ξεκινήσουμε, να κάνετε subscribe, να χτυπήσετε το ρημάδο καμπανάκι. Όταν το δείτε, σχολιάστε μου ό,τι θέλετε και πάμε να ξεκινήσουμε τη μέρα μας. Έτοιμοι στο αυτοκίνητο, φεύγουμε, πάω να πάρω καφέ πρώτα. Συνήθως παίρνω καφέ κοντά από το γραφείο, αλλά ο Πετρούλης αποφάσισε να κλείσει το καφέ για να πάει διακοπές, οπότε πρέπει να αναζητήσω αλλού για καφέ. Οπότε πάμε να πάρουμε καφέ να ανοίξει το μάτι, γιατί όταν δεν έχω πιει καφέ, οδηγώ σε σπαστικιά και δεν ξέρω καν πώς φτάνω στο γραφείο. Τέλος πάντων, άντε. Έχουμε και λίγο καφέ. Έχω μείνει τελευταία των Μοϊκανών, δηλαδή έχουν φύγει όλοι οι γονείς μου. Η αδερφή μου είναι εδώ, αλλά δεν έρχεται. Και έχω μείνει μόνη εδώ πέρα. Τώρα κοιτάω να κανονίσω τις δουλειές μου. Έχω και αυτό το υπέροχο σκριτσέβρε. Δεν ξέρω γιατί δεν το έχω αλλάξει τόσο καιρό. Λοιπόν, κοιτάω να κανονίσω τις δουλειές μου τώρα και μάλλον θα φύγω τράπεζα και πολεοδομία. Θα είναι η πρώτη δουλειά που θα κάνω. Τα λέμε από εκεί. Τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα περίμενα. Γιατί ρε γαμώ, όταν ξεκινάς να κάνεις κάτι πάνω, σου πάνε κατά τέλος, να πάω στην πολεοδομία τώρα. Για λίγο στο γραφείο, θα ξαναφύγω πάλι. Έχει πέσει λίγο πίεση σήμερα. Προσπαθώ να βρω τώρα κάτι χαρτιά. Δεν μου τα ανοίγει. Εντάξει, τουλάχιστον έκανα κάποιες δουλειές που έπρεπε να κάνω οπωσδήποτε. Οπότε, οκ, εντωμεταξύ, αυτό το χρώμα εδώ πέρα στο γραφείο πρέπει να το βάλω ένα λευκό. Με κυτρινίζει πάρα πολύ. Σε λίγο θα ανέβει και καινούριο βίντεο, νομίζω. Σε κάνα μισάωρο, 40 λεπτό. Θα φύγω τώρα να πάω καμιά τράπεζα πάλι. Πρέπει να πω και σε υπηρεσίες πάνω, πρέπει να κάνω και κάτι τηλέφωνα. Μια απλή καθημερινή μέρα. Μόλις ανέβασα και το βίντεο με τα τατουάζ, οπότε τώρα φεύγω, πάω πάνω στην υπηρεσία, πάω να πάρω το αυτοκίνητο, να πάω να πάρω και το φαΐ μου. Νομίζω αυτά έχω και προς το παρόν πάω στο σπίτι και εκεί θα κάνω λίγο δουλίτσα νομίζω. Τα λέμε από εκεί. Έχω γυρίσει στο σπίτι, πήγα και στο σούπερ μάρκετ, μαγειρεύω ψαράκια. Γιατί δεν είναι οι γονείς μου εδώ πέρα, οπότε δεν πηγαίνω στη μάνα μου να τρώω, έχουν φύγει. Και θα φτιάξω και σαλάτα. Βασικά ήθελα να κάνω χόρτα. Αλλά δεν προλαβαίνω με καμία Παναγία, γιατί η ώρα είναι 3 παρά και πρέπει 5 η ώρα να πάω body art. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να το καθυστερήσω κι άλλο. Τουλάχιστον έχω τη σαλάτα έτοιμη, θα τη βάλω ξύδι, αλάτι και τέτοια και θα είναι μια χαρά. Ήταν να κάνω ιαπωνικά, τελικά μου το ακύρωσε το αγόρι, γιατί δεν νιώθει πολύ καλά, έχει λίγο ιγμωρίτιδα. Και μάλλον θα κάνουμε αύριο, αλλά προσπαθώ ακόμα να ηρεμήσω γιατί είμαι σε κατάσταση πανικού, πήγα χαρτιά, πήγα ιστορίες, πήγα τώρα, πήγα τάνω και είμαι λίγο, ούτε να μιλήσω σωστά δεν μπορώ. Και τέλος πάντων, okay, τώρα καλά, το κακό είναι ότι για κάποιο λόγο, τελευταία στιγμή, Αύγουστο,
μέσα στο 15 Αυγούστου μαζεύονται δουλειές από το πουθενά. Καλό είναι αυτό, δεν το συζητάμε. Απλά σε βάζουν και τρέχεις τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και φεύγεις με τύψεις μετά διακοπές. Θα το συμμαζέψουμε όμως. Εντάξει, προς το παρόν δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο από δουλειές. Ό,τι ήταν το μάζεψα, θα κάνω και σήμερα το βράδυ κάποια πράγματα. Και μετά από εκεί και πέρα, τώρα αύριο θα πάω για μπάνιο. Και να πάω να χεστεί όλος ο κόσμος. Έχω ετοιμαστεί. Θα φύγω να πάω body art. Είναι αυτό και άλλο ένα. Και μετά κλείνει το γυμναστήριο. Αυτή τη βδομάδα δηλαδή, ό,τι κάνω. Θα σας δείξω και καθόλου και αυτό το παλιόπεδο που δεν τον έχετε δει. Είναι στις μαύρες του γενικώς, γιατί από τη ζέστη περισσότερο. Είναι συνέχεια βόλτες έξω και μου γυρνάει και κοιμάται. Αυτή είναι η ζωή του. Έχει κάνει το σπίτι ξενοδοχείο. Και με ένα δούλετο. Τέλος πάντων. Οπότε φεύγουμε. Τάτης μαγή. Τάτη. Πα. Η πιτζάμερ μου. Μην νομίζετε ότι είναι βρακιά. Έχω τελειώσει με τον body art, έχω γυρίσει στο σπίτι και προσπαθώ να δουλέψω. Αυτό το κριτς κριτς που ακούτε είναι ο γάτος που τρώει. Θέλω να τελειώσω σήμερα, αν τα καταφέρω, για να μην το έχω στο νου μου. Έχω και άλλες δουλειές βέβαια να κάνω. Μου πέφτει το κινητό. Νομίζω πως όχι. Τέλος πάντων, να τελειώσω τουλάχιστον σήμερα, να μην έχω τίποτα. Τίποτα. Σχετικό είναι αυτό. Να μην προσαριστεί τίποτα αύριο που θέλω να πω να κάνω ένα μπάνιο. Γιατί εντάξει, μέχρι και το όνομά μου έγραψα λάθος, δηλαδή. Έλλειος, νομίζω ότι τα μάτια μου κάνουν πουλάκια. Έφτιαξα μια σαλάτα με τόνο, μπορείτε να δείτε. Παίρνω το τόνο, το Rio Mare που έχει μέσα πιπεριά και είναι πικάντικος και είναι πάρα πολύ ωραίος. Και αυτά, θα κάνω ένα διάλειμμα τώρα και θα συνεχίσω λογικά μετά πάλι τη δουλειά. Να βγάζω εκκρεμότητες από τη μέση για να ησυχάσω κιόλας. Νομίζω σήμερα ότι το έχω τερματίσει. Οι δουλειές δεν τελειώνουν ποτέ, η αλήθεια είναι. Σταμάτησα να δουλεύω στον υπολογιστή. Νομίζω ότι εντάξει, θα έχω και αύριο δουλειά, γαμώτο. Αλλά, εντάξει, δεν μαζεύεται, δεν γίνεται. Αλλά δηλαδή πρέπει να μου φέρουν χαρτιά για να φτιάξω χαρτιά, οπότε, ναι, okay. Έφτιαξα φαγητό για αύριο. Έχω φτιάξει ψαρόσουπα, έχω φτιάξει μόνο τη σούπα, το ψάρι θα το ρίξω μετά εννοείται. Λέω αυτή τη βδομάδα να κάνω λίγο έτσι σαν από τον ξινοσούλα και να φάω ψάρι αυτή τη βδομάδα μόνο. Θα δείξει πώς θα πάει, δεν ξέρω αν θα τα αντέξω, απλά εγώ το λέω, το δηλώνω. Τι άλλο, σιδέρωσα σεντόνια, πετσέτες, γιατί είχε φτάσει και αυτό στο προχώρητο. Δηλαδή, απλά τα ασυδέρωτα μου ήταν τόσο πολλά που πέφτανε κάτω, οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να τα αφήσω έτσι. Άλλαξε και σεντόνια και αυτά. Τώρα έχω κάτσει, η ώρα είναι 11. Διαβάζω, κάνω reading στα ιαπωνικά. Το reading τώρα, ενώ παλιά το listening ήταν το χειρότερο κομμάτι μου, τώρα έχει γίνει το reading. Άλλες φορές θα πάω καλά, άλλες καθόλου. Δηλαδή είναι ή το ύψος ή το βάθος μια μέση κατάσταση, δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, οπότε θα κάνω αυτό που είναι γενικά γρήγορο κομμάτι είναι μεν, αλλά δύσκολο για μένα δεν. Γιατί τώρα πλέον, ας πούμε, πρέπει, δεν είναι ότι διαβάζω ένα κείμενο και έχει straightforward ερωτήσεις. Πρέπει λίγο να κάθεσαι να το ψάχνεις, ας πούμε, τις απαντήσεις, τις ερωτήσεις που έχει. Νομίζω ότι αυτά ήταν για σήμερα, δεν θα κάνω κάτι άλλο. Δεν θυμάμαι το που τελειώσω το reading, ίσως να κάτσω να χαζέψω κάτι στην τηλεόραση ή στο YouTube και θα πέσω να ξεραθώ. Οπότε τα λέμε αύριο. Φιλάκια!